ομάδα πόλο του Εθνικού κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα Ελλάδας. Το backstage ήρθε να σηκώσει το κύπελο μαζί με όλους τους παίκτες. Παιδιά, το πόλο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα αθλήματα του backstage. Είναι το αγαπημένο, τώρα το άλλαξε. Είναι το πιο αγαπημένο άθλημα του backstage. Και ήρθα να σας συγχαρώ κάθε έναν ξεχωριστά για το πρωτάθλημα που πήρατε φέτος. Μπράβο, παιδιά. Πάντα που πρωτοτέ σας εύχομαι. Καθένα ξεχωριστά είπες όμως. Μαζί με τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα του πόλου, έτσι. Θέλουμε να πιστεύουμε. Μας ανεβάζει. Ο καλύτερος από εσάς ποιος είναι? Δεν υπάρχει καλύτερος. Χαρακτήρας. Όταν μιλάμε για ομάδα δεν μπορούμε να βρούμε καλύτερο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και για αυτό στην Ελλάδα. Πέφτει ξύλο κάτω από το νερό, ισχύει αυτό? Και πάνω. Η ιδέα σας δεν είναι. Και πάνω από το νερό. Τίμες. Και ο διαιτητής δεν δίνει φάουλ σε τέτοιες περιπτώσεις? Εξαρτάται με ποιον παίζεις. Ναι. Εξαρτάται τον αντίπαλο. Δηλαδή κάτω από το νερό τι γίνεται, έτσι. Θα ήθελα πολύ να ξέρω τι γίνεται. Πολλές γυναίκες θα ήθελα να ξέρω. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το πόλο? Κακιά στιγμή. Δεν το σκεφτήκαμε πολύ και κάναμε το λάθος. Πόσες ώρες προπονείστε κάθε μέρα? 7. Από 5 ως 7. Δημόσιος υπάλληλος. Για ωραία κορμιά, σε παρακαλώ να παίρνεις αυτό εδώ το κορμί. Όλοι υπάρχουν ωραία τα παιδιά εδώ. Και θέλουμε στις φωτογραφίες να μας θέλουμε αυτό το κορμί. Παιδιά, θέλω να δώσετε συμβουλές σε όλους τους άντρες, ώστε να κάνουν όλοι όσοι μπορούν τέτοια κορμιά. Από μόνο του το πεντάωρο αρκεί και να κάνεις ένα ωραίο κορμί. Πες 5 ώρες σε μια πισίνα και θα βγεις πέντε. Υπάρχει έτσι ελεύθερος χρόνος για προσωπική ζωή? Θα σας απαντήσει ο Αντώνης εδώ. Ναι, που έχει και παιδιά έτσι. Θα σας πει τι πρέπει να κάνει ο καλός αθλητής. Τι πρέπει να κάνει ο καλός αθλητής? Να αργήσει να παντρευτεί. Πώς μαλώνουν ο σκύλος και η γάτα? Και τι το μετάνιωσες? Όχι, για όνομα του Θεού. Τι πρέπει να στερείτε? Συγγνώμη. Δεν πρέπει να στερείτε. Καλά, σαφώς. Ο καλός αθλητής πραγματικά δεν πρέπει να στερείτε. Ένας στερημένος αθλητής δεν μπορεί να είναι καλός αθλητής. Εάν μπει στη διαδικασία να κάνει οικογένεια, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή της σύζυγου, να μπορεί να κατανοήσει η σύζυγος το άθλημα του άντρα, ας πούμε. Και αν κάνει παιδιά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι τέρμα ο ύπνος. Η Κορίνα Στεριάδου, η δική σου σύζυγος, έχει κατανόηση? Έχει κατανόηση. Τα καταφέρνω μια χαρά με τα παιδιά, αλλά φεύγω γιατί θα φάω παντόφλα. Γεια σας. Συγγνώμη, κάνεις και παιδί. Να μου πετάσεις και βασίες μαργαρίνης. Έλα να ανάψουμε την πίπα της ειρήνης. Κι ό,τι σου λέω κάψε να παρεξηγείς. Σας κυνηγάνε πολλοί γυναίκες, έτσι δεν είναι? Πού το ξέρεις? Ναι, ναι, αφού τώρα έγινες κυνηγούσες και πρόσφατα κάποιον. Δεν σας κυνηγάνε. Αφού τώρα ξέφυγα με τη μηχανή από τα γυναίκα. Από τον Μπούγιο ήρθα πάλι ο δρόμο. Πείτε μου τώρα ότι δεν σας την πέφτουν, δεν σας φλετάρουν πολύ οι γυναίκες. Εμένα προσωπικά, επειδή μας λείπει και η γυναίκα μου δεν είναι πολύ. Μπορείτε έτσι να θυμηθείτε απρόγωπτα από κάποιους αγώνες? Ήταν η τελική με τον Ολυμπιακό και γίνεται μια αλλαγή και βγαίνει ένας παίκτης μας έξω και του είχε βγει το μαγιό και δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Δεν το είχε πάρει χαμπάρι και κυκλοφορούσε με το... Συγκεκριμένη φάση, ο συγκεκριμένος παίχτης και έκανε και το κύκλο της πισίνας. Πισίνα, να το δούμε όλοι μας. Ναι. Και έγινε πάλι χαμπάρι. Από τις προσωπικές μάχες λίγο δεν βγήκα ψυχάλα, αλλά ευτυχώς ήταν τα παιδιά εδώ και μου το πάνε νωρίς. Όχι, μου το πάνε νωρίς. Δεν είχες καταλάβει ότι σου έλειπε το μαγιό? Δεν έλειπε τέλος. Απλώς έλειπε να θέσει μετακινηθεί.
το σπίτι.